Να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε. Καλημέρα στην κυρία Έλσα Κουκουμέρια που είναι πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης, ο προφήτης Ηλίας Μεγάλη Χάρη του. Το Μεγάλη Χάρη του το είπα εγώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πού είστε στη Θεσσαλονίκη? Είμαι στην Τούμπα. Στην Τούμπα, είστε και ΠΑΟΚ φαντάζομαι. Εννοείται. Θα παίξουμε την άλλη Κυριακή, εγώ είμαι ΑΕΚ. Ας κερδίσει ο καλύτερος αρκεί αφορά κυτρινόμαυρα. Λοιπόν, να σας πω τώρα, από τι ώρα είστε ξύπνια, κυρία Έλσα? Όχι, εγώ δεν σηκώνομαι τόσο. Εσείς όχι, έτσι. Ναι. Όχι. Εντάξει. Εννοώ ότι οι άνθρωποι σηκώνονται από τις 2-3 το πρωί και πάνε μέσα και δουλεύουν. Έτσι είναι. Τώρα να σας ρωτήσουμε, όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα ύπαρξη, ας πούμε, των παραδοσιακών φούρνων. Ναι, κάνει εντύπωση αυτό. Κάνει εντύπωση. Είναι λογικό. Γιατί λέμε ότι οι φούρνοι δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο. Και κλείνουν τώρα με την ενεργειακή κρίση. Ναι, όντως τα στοιχεία που διαβάσαμε για 204 λουκέτα τον τελευταίο χρόνο είναι μεγάλος αριθμός για φουρνάδια. Και ο φούρνος είναι ιδιαίτερο μαγαζί σε μια γειτονιά, δεν είναι ο φούρνος. Ο φούρνος είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι. Ιδιαίτερο, έτσι ακριβώς. Όπου ανοίγει ένας φούρνος σχηματίζεται ένας πυλώνας. Πηγαίνει και κουπώνει και άλλα μαγαζιά δίπλα. Όμως τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί η ενέργεια μας έχει κατατροπώσει. Ναι. Δηλαδή όταν ένα αρτοπείο πλήρωνε 1000 ευρώ το μήνα, τώρα πληρώνει 3.000 και αν ισχύσουν τα μέτρα για τον Οκτώβριο θα πληρώνει 5.000 αυτά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Η επιδότηση που είχε δοθεί και τη χαρακτηρίζεται ικανοποιητική κάποιο διάστημα, δεν αρκεί πλέον, δεν υπάρχει, πώς ναι, έχει αυτό? Η επιδότηση αυτή η οποία ας πούμε το Σεπτέμβριο δόθηκε επιδότηση 60 λεπτά. Για τον Οκτώβριο, με την επιδότηση που δίνεται αυτά μέχρι 2.000 κιλοβατόρες, είναι 40 λεπτά και από εκεί και πάνω, αυτό το 2.000 κιλοβατόρες ενεργειακά για το αρτοπείο είναι αστείο νούμερο. Το μέσο αρτοπείο έχει 10.000 κιλοβατόρες. Εμείς είμαστε ενεργοβόρα επιχείρηση και δεν μπορούμε αυτή την ενέργεια ούτε να την μειώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε μέρα παραμέρα δύο φορές την εβδομάδα. Είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις που χρειαζόμαστε την ενέργεια κάθε μέρα γιατί παράγουμε κάτι φρέσκο. Ξεκινάει μια παραγωγή, όπως είπατε, τα χαράματα, τελειώνει την ίδια μέρα το μεσημέρι και την άλλη μέρα πάλι ξανά. Άρα, σωστό είναι αυτό, τι οικονομία να κάνει. Τα μαγαζιά λοιπόν κλείσαν, αν καταλαβαίνω καλά, όχι επειδή μειώθηκε τόσο η κατανάλωση, όσο γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος και δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν στους πελάτες, φαντάζομαι, το κόστος αυτό, έτσι δεν είναι? Και τα δύο. Δεν αντέχεται το κόστος. Και μάλιστα εκτός από αυτά που κλείσανε, στο σύνολο των αρτοπιών ένα 15% παρουσιάζει πρόβλημα. Δηλαδή, μένει μέσα. Το απευθόμεσα αυτό ότι θα είναι η επόμενη. Πόσους φούρνους έχετε καμία εικόνα, πόσους φούρνους έχουμε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε 14.400 αρτοπία. Και σε αυτά δουλεύουν έμεσα και άμεσα 150.000 άτομα, 150.000 οικογένειες. Πρόσεξε, αυτά τα αρτοπία είναι που τροφοδοτούν με ψωμί όλα τα εστιατόρια, ταβέρνες και μαγαζιά εστίασης στην Ελλάδα που είναι τεράστιος αριθμός. Δηλαδή είναι μια με αλυσίδα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι ο φούρνος που μπαίνω εγώ, παίρνω τη φρατζόλα μου και φεύγω. Σωστό. Θα φύγουν τα καλάθια στα ταβέρνες, θα φύγουν τα καλάθια στα μαγαζιά τα οποία έχουν φαγητό. Η εστίαση από τα μαγαζιά αυτά ζει, έτσι. Το πρόβλημα όταν κλείνει ένας φούρνος είναι πέραν από το κομμάτι της ανεργίας την οποία θα υποστούν όλα τα άτομα που εργάζονται σε αυτά τα μαγαζιά, είτε είναι αυταπασχολούμενοι είτε είναι εργατοτεχνίτες. Το δεύτερο είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε το φρέσκο ψωμί. Και εδώ υπάρχει μια παρένεση, θα πω πολλά πράγματα συνήγορο σε αυτό, έτσι, να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχουν καθυστερημένα και προσφυγμένα ψωμιά. Και στη συνέντευξη που δώσαμε προχθές στην Αθήνα, παρουσιάσαμε και αυτό ακριβώς το κομμάτι το οποίο πρέπει να το λέμε συνέχεια. Ένα κιλό ψωμί σήμερα σε ένα φούρνο ξεκινάει σε τιμή από 2,85 ευρώ, 2,90 μέχρι 3,10. Ένα κιλό ψωμί στο σούπερ μάρκετ ξεκινάει πάνω από 4 ευρώ. Ναι. Και γιατί το παίρνει ο κόσμος τότε? Το παίρνει ο κόσμος, θα σας πω, γιατί η τιμή κιλού είναι γραμμένη με γράμματα των 6 χιλιοστών, ενώ η τιμή μονάδος που λέει 2 ευρώ, το η τιμή γραμμαρίων είναι με γράμματα των 12 χιλιοστών, και η τιμή μονάδος που λέει
ξέρω εγώ, ένα κάτι, είναι γραμμένο με γράμματα. Και άρα 30. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, λέτε εσείς, γιατί δεν μπορεί να μην βάζει ψωμί το σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι. Αυτό έτσι, θα σας πω, όχι, φυσικά, αλλά ξέρετε κάτι. Έχουμε, ας πούμε, ακούμε τώρα το καλάθι της νοικοκυρά. Ναι. Πάει ο κόσμος εκεί, θα έχει ένα καλάθι το σούπερ μάρκετ, ότι αυτό θα γίνει μόνο από επιχειρήσεις που έχουν έναν χι τζίρο, από χι τζίρο και πάνω. 90 εκατομμύρια. Και αναρωτιόμαστε εμείς, 90 εκατομμύρια, σωστά. Λοιπόν, και αναρωτιόμαστε εμείς, πού είναι η φούρνη, πού είναι τα κρεοπολία, πού είναι τα μανάβικα. Υπάρχουν και αυτά τα μαγαζιά. Καλά, αυτό εμείς το λέμε μέρες τώρα, ότι θα υπάρχει μια αναδιανομή υπέρ των μεγαλύτερων σε αυτή την ιστορία. Δεν λέμε ότι είναι σωστό, απλά το σημειώνουμε. Είναι η πολλωστή φορά που γίνεται αυτή η αναδιανομή. Ξέρετε, όταν ακούγεται επιταγή ακρίβειας, αυτομάτως πηγαίνει όλο το μυαλό ολονό στο σούπερ μάρκετ. Όταν ακούγεται. Δηλαδή. Άρα... Με πολλούς τρόπους, εμέσως. Μας λένε ότι δεν μας θέλουν, εμείς επιμένουμε βέβαια. Άρα 150, είπατε 15%, συγγνώμη, ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα για κλείσιμο. Ναι, και δεν ξέρουμε αν συνεχίσει αυτό, γιατί το χειρότερο που συμβαίνει είναι ότι όταν τον ένα μήνα την πληρώνουμε την κιλοβατόρα 29 λεπτά, τον άλλον 27, τον άλλον 35, καταλαβαίνετε ότι εμείς λειτουργούμε χωρίς κοστολόγιο. Και τι εννοώ, το αρτοπίο δεν είναι ένα κατάστημα που μπορεί να αλλάζει τις τιμές του κάθε μέρα. Σε μισό λεπτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πληροφορούμε ότι υπάρχουν αρτοπιεία που θέλουν μεσολάβηση για να μην τους κοπεί το ρεύμα. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι fake news? Είναι αλήθεια. Και υπάρχει ανταπόκριση, σε αυτό? Υπάρχει ανταπόκριση. Αν γίνει ρύθμιση. Να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση αν γίνει ρύθμιση. Και βέβαια υπάρχει ανταπόκριση όταν ο επιχειρηματίας σίγουρα δεν είναι κακοπληρωτής κλπ. Και πόσο πρέπει να πάει το ψωμί τώρα με τα υπάρχοντα δεδομένα για να βγαίνετε εσείς? Για πέστε μας εσύ αυτό για να... Ακούστε λίγο, για να καλυφθεί το κόστος της ενέργειας, το οποίο με τα στιγμή του Οκτωβρίου θα έχει πενταπλασιαστεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ηλεκτρικό ρεύμα, είναι 170%, 180%. Θα έπρεπε η τιμή του ψωμίου να διπλασιαστεί. Αυτό είναι ανέφικτο. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς λέμε, ζητούμε κάποια πράγματα, όπως το να γίνει κιλοβατόρα 16 λεπτά, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Μες. Και μέσα από όλα αυτά τα τρία σημεία να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την όποια αύξηση ή να γίνει Μάλιστα. πάρα πολύ μικρή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα.